Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα πάλι μαζί με τον κύριο Χριστοδούλου να συνεχίσουμε το θέμα των αιρέσεων που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει τουλάχιστον να ξέρουμε λίγα πράγματα επιγραμματικά για το τι ήταν οι αιρέσεις και πόσο βασάνιζαν την Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια και αν σκεφτούμε ότι και σήμερα υπάρχουν 400 τόσες αιρέσεις οι οποίες έχουν επισημάνει η Αγία και η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ελλάδος, φαντάζεστε πόσο κρίσιμο είναι, κύριε Χριστοδούλου, το θέμα των αιρέσεων. Ναι. Για να αντιμετωπίσουμε όμως τις αιρέσεις. Την εποχή εκείνη ήταν ακόμα πιο κρίσιμο, ναι, διότι δεν είχαν κατασταλάξει στα δόγματα. Λοιπόν, η Εκκλησία ήξερε την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά δεν είχε αποκρισταλωθεί ακόμα το δόγμα. Ναι. Και οι αιρετικοί έγιναν αφορμή να συγκληθούν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, ναι, να συζητήσουν εμβριθώς τα θέματα. Για την αντιμετώπιση των Οικουμενικών Συνόδων και την των αιρέσεων έγιναν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι. Τι θα πει η Οικουμενική Σύνοδος? Η Οικουμενική Σύνοδος είναι μία σύναξη από επισκόπους κυρίως και ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι συζητάνε ένα θέμα, είτε δογματικό, είτε κανονικό, είτε θέμα τάξης και ηθικής, και βγάζουν μια απόφαση. Κυρίως δογματικά θέματα. Ναι. Βγάζουν μια έγκυρη απόφαση. Αυτή η απόφαση. Η οποία ανακοινώνεται σε όλες τις εκκλησίες. Ολαχού της Οικουμένης. Εάν τώρα αυτή η απόφαση γίνει δεχτή από το πλήρωμα της Εκκλησίας, από κλήρο και λαό, ναι, η επόμενη, αυτό διαπιστώνεται από την επόμενη σύνοδο, τότε η προηγούμενη ανακηρύσσεται οικουμενική, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί σύνοδοι οι οποίοι δεν αναγνωρίστηκαν, πήραν σωστές αποφάσεις, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ως Οικουμενική Σύνοδο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Αυτή λοιπόν σήμερα θα μας απασχολήσει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, ναι, η οποία να πούμε εκ προημίου, μισό λεπτό, ναι, να πούμε εκ προημίου ότι αφορά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δηλαδή τη θεανατικότητα και τη Θεοτόκου. Και Θεοτόκου. Ναι. Ωραία, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε το 431 στην Έφεσο της Μικράς Ασίας με προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Νεστορίου και για να αντιμετωπίσει τις δύο αιρέσεις του Νεστοριανισμού και του Πελαγιανισμού. Σημειωτέων ότι ο Νεστόριος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Κωνσταντινούπολης, πατριάρχης αργότερα αναγνωρίστηκε, καταδικάστηκε ο ίδιος και τα συγγράμματά του κατεστράφησαν, ο ίδιος δεν εξορίστηκε. Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα αυτό, μετά την καταδίκη του αριανισμού, δημιουργήθηκε νέα αίσθηση εντάσεων με τη διδασκαλία του Νεστορίου, ο οποίος αρνούταν τον όρο Θεοτόκος για την Υπεραγία Θεοτόκο και για τη Μαρία, την ονόμαζε ή Χριστοτόχο ή Θεοδόχο ή Θεοφόρο. Αλλά όχι Θεοτόκο. Ναι, όχι Θεοτόκο. Θα το εξηγήσουμε αυτό. Το κύριο λογικό επιχείρημα του Νεστορίου ήταν ότι υπό ανθρώπου Θεών τεχθήνε αδύνατον. Είναι δηλαδή αδύνατο ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Και αυτό βεβαίως είναι μία λογική πρόταση, ναι, ναι, και φαίνεται πολύ καλά εδώ ότι επικρατεί η ανθρώπινη λογική, η οποία δεν μπορεί να καταλάβει το υπέρλογον, ναι, και δεν μπορεί να ενστερνιστεί επίσης και την παντοδυναμία του Θεού. Ναι, σωστά. Διότι πώς δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννήσει το Θεό. Για το Θεό όλα είναι δυνατά. Ναι, ναι. Έτσι. Ύστερα βέβαια ο Θεοτόκος δεν ήταν απλός κοινός άνθρωπος, ήταν ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Αυτή που επέλεξε ο ίδιος ο Θεός και δια του Αγγέλου την επίνεσε δια την αρετή της. Λοιπόν, η σύνοδος της Εφέσου καταδίκασε τη διδασκαλία του Νεστορίου και του Πελαγίου. Ο Πελάγιος ήταν ένας μοναχός εκδύσεως, ο οποίος δίδασκε, πρέπει να αναφερθούμε βέβαια στο πώς έφτασε στις απόψεις του, ότι
το προπατορικό αμάρτημα δεν επηρέασε την ανθρώπινη φύση και ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη μόνος του, χωρίς τη βοήθεια της Θείας Χάριτος. Αυτό ο πελαγιανισμός έγινε για να αποκρούσει τις απόψεις του Ιερού Αυγουστίνου, ο οποίος έλεγε μετά το προπατορικό αμάρτημα ηλιώθησαν τόσο πολύ οι ανθρώπινες δυνάμεις, ώστε αδύνατο να σωθεί από μόνος του και χρειαζόταν απαραίτητη τη Θεία Χάρη. Ο Πελάγιος έφτασε στο αντίθετο άκρο. Εμείς πιστεύουμε τώρα, η Εκκλησία έχει καταλήξει στο ότι ούτε μόνο η Θεία Χάρη, ούτε μόνο η ανθρώπινη θέληση, αλλά πρέπει να γίνει συνέργεια των δύο. Ο Θεός οπωσδήποτε πάντα ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί, αλλά εάν δεν συναντήσει την αποδοχή του ίδιου του ανθρώπου και δεν συνεργήσει η ανθρώπινη θέληση με τη Θεία Χάρη, δεν γίνεται σωτηρία. Ναι, ναι. Αυτό έτσι πολύ χοντρικά. Τώρα, υπήρχε επίσης και σύγκρουση δύο σχολών στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν η σχολή της Αντιόχειας και η σχολή της Αλεξάνδρειας. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης υποστήριζε τις απόψεις του Νεστορίου, αυτός που προείδρευσε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος κατάφερε να πείσει τους υπόλοιπους και να περάσει άποψη να καταδικάσει τον Νεστόριο. Η δε Αλεξανδρινή σχολή. Και ο Νεστόριος ήταν επίσκοπος. Ήταν επίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Ε. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Εξέδωσε επίσης σπουδαίους κανόνες, ένας από τους οποίους ήταν ότι οποιαδήποτε πρόσθεση ή αφαίρεση στο σύμβολο της πίστης απαγορεύεται από εδώ και στο εξής. Πώς τώρα έφτασε η Εκκλησία σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο? Όταν καταδικάστηκε η αίρεση του Αρίου, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι είχαν διάφορες αποκλίσεις από την διδασκαλία του Αρίου. Ήταν οι όμοι, οι ανώμοι, οι ομοουσιανοί και οι όμοιουσιανοί. Λοιπόν, και η όλη σύγκρουση βρισκόταν πάνω στο πώς ο Χριστός, πώς ενώθηκε η ανθρώπινη με τη Θεία Φύση. Να πούμε τώρα για την Αντιοχιανή σχολή και μετά θα πούμε και τις απόψεις της Αλεξανδρινής. Η Αντιοχιανή σχολή ιδρύθηκε από τον Λουκιανό, ο οποίος ήταν ένας φιλόσοφος και παρέμενε σταθερά στο διαχωρισμό των δύο εν Χριστώ φύσεων, και γι' αυτό και ο Νεστόριος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, που προερχόταν από την Αντιοχιανή σχολή, υποστήριζε ότι Θεοτόκον τη Μαρία καλεί το ουδής. Κανένας να μην καλεί τη Μαρία Θεοτόκον. Μαρία γαρά άνθρωπος είναι, υπό ανθρώπου δε Θεόν τεχνίνε αδύνατον. Αυτό ήταν μια λογική πρόταση. Αλλά εδώ δεν σημαίνει ότι είναι αληθινή, γιατί υπάρχει και το υπέρλογον στα θέματα της πίστεως και των δογμάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορεί η ανθρώπινη λογική να τα καταλάβει από την αρχή. Ναι. Τα οικειοποιείται μόνο μέσω της πίστεως. Και γιατί λοιπόν υπό ανθρώπου Θεών τεχθεί είναι αδύνατον? Για το Θεό όλα είναι δυνατά. Δεν είναι η Μαρία, η πρωτοβουλία της Μαρίας να γεννήσει τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ήταν του Θεού πρωτοβουλία. Έτσι είναι, είναι αποδοχή. Επίσης ισχυριζόταν ότι ο όρος Θεοτόκος δεν είναι βιβλικός, διότι πράγματι δεν απαντάται ούτε στην Καινή Διαθήκη ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είχε επικρατήσει ως ο πιο ενδεδειγμένος όρος για να εκφράσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ότι ο Χριστός ενανθρώπισε και μέσω μιας γυναικός. Ναι.
Επίσης, απέρριπτε την αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων δεχόμενος απλή συνάφεια. Τι σημαίνει αντίδοση ιδιωμάτων? Σημαίνει ότι μεταξύ των δύο φύσεων του θεανθρώπου, τα ιδιώματα της μιας φύσεως της θείας δίνονται, συνυπάρχουν μαζί με τα ιδιώματα της άλλης. Και να εξηγήσουμε τώρα ποια είναι τα ιδιώματα της θείας φύσεως. Είναι η πανσοφία, η παντοδυναμία, η πανταχού παρουσία, η αγιότητα, η αναμαρτησία και ούτω καθεξής. Ιδιώματα της ανθρώπινης φύσεως είναι η πείνα, η δίψα, ο κόπος, η κούραση, ειδικά στον Χριστό μόνο ο πόνος, ας πούμε, ο θάνατος. Όλα εκτός της αμαρτίας. Ναι. Οι δύο φύσεις λοιπόν που είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού έπαιρνε η μία τις ιδιότητες της άλλης. Αυτό σημαίνει αντίδοση ιδιωμάτων. Πράγμα που ισχύει. Ισχύει αντίδοση ιδιωμάτων. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να μεταδοθεί στον άνθρωπο η Θεία Χάρη. Και δεν μπορούσε να μεταδοθεί. Αυτές οι δύο φύσεις δεν μείγνεται, είναι άμεικτες. Ποιος? Η φύση του Θεού. Ναι, είναι άμεικτες, αλλά συνυπάρχουν σε ένα πρόσωπο. Ναι, εντάξει. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Πολύ ωραία. Τώρα, από την άλλη μεριά. Άλλο το εκφράζεται ως Θεός και άλλο το εκφράζεται ως άνθρωπος. Ναι. Ας πούμε πάνω στο Σταυρό πονούσε και υπέφερε. Ναι. Έτσι. Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος. Ως η Θεότης απαθής διέμεινε, έτσι. Ναι. Η Αλεξανδρινή σχολή. Και αναστήθη ως Θεός. Ναι, αναστήθη ως Θεός. Η Αλεξανδρινή, αυτά τα πράγματα εμείς τα θεωρούμε τετριμένα. Ναι, αλλά την τότε δεν εκείνη δεν είχαν ακόμα παγιωθεί μέσα στη συνείδηση. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα στη Συνόδος και τα διατύπωσε. Τα διατύπωσε και είδαμε, όταν εκ των υστέρων το καταλάβεις, λες, μα τόσο απλό ήτανε. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Λοιπόν, η Αλεξανδρινή σχολή ομιλούσε περί της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων. Τι σημαίνει υποστατική, από τον όρο υπόσταση που είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο και η υπόσταση είναι το ίδιο πράγμα. Η υποστατική ένωση λοιπόν είναι η ένωση των δύο φύσεων του Χριστού, της ανθρωπίνης και της θείας, σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα. Η ένωση αυτή γίνεται χωρίς να απορροφάει η μία φύση την άλλη φύση. Και σε αυτό το ένα πρόσωπο υπάρχουν και οι δύο ιδιότητες, και Θεός και άνθρωπος. Η Αλεξανδρινή σχολή απέρριπτε την πρόταση του Νεστορίου ότι η Παρθένος Μαρία γέννησε μόνο ψηλόν άνθρωπο, δηλαδή ένα κοινό άνθρωπο. Και εκ των υστέρων πέρασε ψηλόν άνθρωπο εννοεί. Ψηλόν με γιώτα. Ναι. Όχι υψηλό. Α, όχι υψηλό. Ψηλόν λεπτόν, δηλαδή ένα κοινό άνθρωπο.